του Δημοκρατικού Κόμματος, από τους πρώτους που την χάνει φιλοξενίας στο βραδινό μας δελτίο. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, χαίρετε. Τώρα, προσπαθώ να δω από πού θα το ξεκινήσουμε το όλο ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μονοπολεί σήμερα το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Αυτή δηλαδή η ατάκα σας για μηδενικά στρατεύματα και μηδενικές εγγυήσεις και ότι αυτό στην ουσία είναι ο λόγος που βρίσκεστε σήμερα στην επιλογή Νίκου Χριστοδουλίδη. Ναι, επειδή κάποια πράγματα τα ζήσαμε. Σας λέει ο κύριος Μαυρογιάννης ότι έχετε λάθος πληροφόρηση όμως. Κοιτάξτε, λάθος πληροφόρηση πώς μπορώ να έχω όταν τα είδα με τα μάτια μου, τα άκουσα με τα αυτιά μου. Ο κύριος Μαυρογιάννης δεν ήταν εκεί. Άρα ο κύριος Μαυρογιάννης λέτε έχει λάθος πληροφόρηση. Φυσικά και έχει λάθος πληροφόρηση. Και ήταν κι άλλοι εκεί. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Είχαμε συζητήσεις σε σύσκεψη αρχηγών όπου συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί επέκριναν έντονα τον Νίκο Κοτσά. Μπορεί να πείτε ονόματα, κύριε Πρόεδρε. Αν χρειαστεί, θα τα πω. Αν το διαψεύσουν ήδη, θα το πω. Μα τι να διαψεύσουν, αφού δεν λέτε ποιοι. Μα κανένα δεν το έχει διαψεύσει. 5-6 πολιτικοί αρχηγοί ήταν εκεί. Ποιοι είναι αυτοί που λέτε. Ας βγουν να πούνε ότι έλεγε ψέματα ο Νίκο Κοτσά. Ποιο? Ο Νίκο Κοτσά, γιατί την επόμενη μέρα. Υπενήσεστε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον τότε Γενικό Γραμματέα. Την επόμενη μέρα ο Νίκο Κοτσά. Νομίζω διατύπωσε και δημόσια σε λόμπι ξενοδοχείου την δική του απογοήτευση για πράγματα που είχαν λεχθεί στη συγκεκριμένη σύσκεψη αρχηγών. Είχαν δημοσιοποιηθεί οι τότε αντιδράσεις του και νομίζω το γνωρίζει και ο κόσμος τι έγινε τότε. Επομένως, ας μην προσπάθουν κάποιοι να μας βγάλουν τρελούς. Ναι. Τα είδαμε. Τα ακούσαμε. Τα είδαμε. Μισό λεπτό. Και ο κύριος Νεοφύτου και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πριν τον Κράς Μοντανά και πριν τη Γενέβη έλεγαν ότι δεν μπορούμε να πάμε με τη θέση του μηδέν στρατός, μηδέν εγγύησης. Και ο κ. Χριστοδουλίδης το έλεγε όμως, λέει το ΑΚΕΛ. Αυτό που επαναλαμβάνεται κατά κόρον και οφείλουμε να το διευκρινίσουμε είναι ότι κανένας δεν ισχυρίστηκε μηδέν στρατών από την πρώτη μέρα. Κατά ακρίβεια, εμείς λέμε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου που προνοεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η λύση του Κυπριακού σε φάσεις. Ναι. Εάν αποχωρούν τα στρατεύματα, τότε να υλοποιείται η επόμενη φάση της συμφωνίας. Η διαφωνία που είναι. Η διαφωνία είναι ότι όταν κάποιοι επέμεναν ότι έπρεπε να υποχωρήσουμε, κάποιοι άλλοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και επαναλαμβάνω, τα ζήσαμε και στη Γενέβη και στο Κράς Μοντανά. Ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Κοτσάς, ένας άλλος ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Και εμείς επιμένουμε κατά αντίθεση και όχι μόνο με το ότι ήθελε ο πολιτικός του προϊστάμενος. Υπηρέτησε μόνο μια κυβέρνηση, σας πάω εκεί. Όχι, άλλο λέω. Είναι οι μόνοι δύο που στήριξαν τη θέση του κύριου Αναστασιάδη, δεν υποχώρησε στο συγκεκριμένο ζήτημα και είναι ένας από τους λόγους γιατί δεν είχαμε κατάληξη στο Κράς Μοντανά. Και δεν είναι μόνο σε αυτά. Είχαμε το εξής παράδοξο. Να υπερασπίζεται το Δημοκρατικό Κόμμα τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν δεχόταν επιθέσεις από τον κύριο Νεοφύτου και από το ίδιο του το κόμμα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση της πολιτικής των κυρώσεων κατά της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισέπρατε την κριτική και τον χλεβασμό. Όταν τον υπερασπιστήκαμε εμείς, όταν καταχώρησε τις συντεταγμένες της ΑΟΣ μας στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Όταν και ο ίδιος διαφώνησε. Τον υπερασπιστήκεται, σας λένε όμως, σε μια πολιτική που εκ του αποτελέσματος. Και απέτυχε. Μα γιατί έχει αποτυχεί. Γιατί η πολιτική των κυρώσεων, θα σας πω. Ποια άλλη πολιτική έχει έχασε πετύχει. Το βαρώσει. Το ακούτε, μα το διαβάζετε. Ποια πολιτική έχασε το βαρώσει. Με όλον τον σεβασμό, αν αυτές οι κατηγορίες προέρχονται για παράδειγμα από το Δημοκρατικό Σειρμό, ποιον κατηγορούν, τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή τον Νίκο Αναστασάδη. Αν έχει χαθεί αμόχωση του, που εμείς αμφισβητούμε αυτών των ισχυρισμών, είναι ο Νίκο Χριστοδουλίδη που έχει χάσει την αμόχωση του ή ο Νίκο Αναστασιάδη με την πολιτική του. Άρα. Παραλαμβάνω, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον ισχυρισμό. Αυτοί που λένε αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί δεν ζητάνε τον λόγο από τον κύριο Αναστασιάδη και τον ζητάνε από τον κύριο Χριστοδουλίδη, που ήταν υπουργός εξωτερικών των Κυπριακών, το διαπραγματεύεται μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά μου επιτρέπετε, ναι, εάν δεχτούμε το επιχείρημα ότι δεν πέτυχε η πολιτική των κυρώσεων, που εμείς λέμε δεν δοκιμάστηκε για να πετύχει, καλά, ποια άλλη πολιτική πέτυχε, ποια είναι εναλλακτική πολιτική, ποιες είναι οι εισηγήσεις του κύριου Νεοφύτου, του κύριου Μαυρογιάννη, για να κάμψουν την Τούρκη για να διαλλαξία. Εσείς έχετε τώρα συμφωνήσει με τον κύριο Χριστοδουλίδη μια συγκεκριμένη πολιτική επί του Κυπριακού και επί της οποίας δημιουργήθηκε αυτή η συμπόρευση, αν θέλετε. Εμείς ή τώρα θα τη φτιάξετε. Εμείς έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη εισήγηση που περιλαμβάνεται στο περίγραμμα θέσεων που έχουμε δώσει στον κύριο Χριστοδουλίδη και με μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι αποδέχεται και τις διαπιστώσεις μας
και τις εισηγήσεις μας και στο Κυπριακό. Προσπαθώ να κάνω τη γέφυρα. Άρα ο σημερινός κύριος Χριστοδουλίδης συμφωνεί μαζί σας για μια συγκεκριμένη πορεία, όταν για 9,5 χρόνια ακολουθούσε την πορεία του Νίκου Αναστασιάδη. Ή και αυτό συμπορεύεται με τη δική σας πολιτική. Να το πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι δεν είχαμε και διαφορές και διαφωνίες με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Κατά κρύβεια, είμαστε ξεκάθαροι ενώπιον του λαού και ενώπιον της κοινωνίας ότι για να υποστηρίξουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη ως Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Να ξεπεράσουμε διαφωνίες που είχαμε στο παρελθόν και να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν για το μέλλον. Άρα υπήρχαν διαφωνίες, λέτε. Φυσικά και υπήρχαν διαφωνίες. Ναι. Και τον στηρίζετε ως ανεξάρτητο υποψήφιο ή ως υποψήφιο μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν μας ενοχλεί το ότι είναι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι συναγερμικοί, είναι άνθρωποι που είναι μίασμα και πρέπει να δέχονται την αποστροφή μας. Αντίθετα, εμείς θεωρούμε και τους συναγερμικούς και τους αριστερούς συμπολίτες μας ότι δυνητικά είναι συνεργάτες σε μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών. Κύριε Πρόεδρε, απλά ο λόγος που ερωτώ και επιμένω είναι γιατί υπάρχει μια υποψηφιότητα, αν θέλετε, βγαλμένη από τα σπλάχνα του Δημοκρατικού Κόμματος. Αναφέρομαι σε αυτήν του κυρίου Κολοκασίδη, με τον οποίο συμπορευθήκατε στον Κυπριακό, εκφράζετε κοινές θέσεις αρχών. Και από την άλλη είναι αυτό που εκφράζει σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Λαμβάνομαι, ο κύριος Χριστοδουλίδης διαφωνεί με βασικές θέσεις αρχών του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο κύριος Κολοκασίδης διαφωνεί με βασικές θέσεις αρχών του Δημοκρατικού Κόμματος. Γι' αυτό και δεν είναι στο κόμμα, λέει. Ιδιαίτερα, όχι, δεν τον έχουμε διώξει από το κόμμα, αλλά ο ίδιος έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με τις συμφωνίες κορυφής, με τα ψηφίσματα των ΗΕ, με τη συμφωνημένη βάση του Κυπριακού με την οποία εμείς συμφωνούμε της διζωνικής διακοινωνικής ομοσπονδίας. Άρα, πώς συμφωνεί με βασικές θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Άρα δεν αποδέχεστε ούτε τον όρο ότι ανήκετε στο αντιομοσπονδιακό τόξο. Ουδέποτε αποδεχθήκαμε αυτή την κατηγορία και νομίζω είναι μια κατηγορία που τουλάχιστον αν απευθύνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα στερείται της όποιας σοβαρότητας. Επανέρχομαι όμως στο αντικείμενο. Ναι, η υποψηφιότητα του κύριου Χριστοδουλίδη είναι ανεξάρτητη. Είναι μια υποψηφιότητα που θεωρούμε εμείς ανταποκρίνεται στις ίδιες τις προσδοκίες της κοινωνίας. Η οποία κοινωνία, οι πολίτες που αυτή τη στιγμή μας μεταφέρουν τους δικούς τους προβληματισμούς, ναι, είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι από λαθασμένες αποφάσεις και λαθασμένες πολιτικές που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο επί 9,5 χρόνια. Δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες και σας απαντήσα προηγουμένως. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την υπέρβαση. Επειδή συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, επειδή συμφωνούμε με αυτούς τους πολίτες που λένε ότι δεν θέλουν την πόλωση των διχασμών, την ρητορική που ακούν καθημερινά μεταξύ των δύο μεγάλων παραδοσιακών κομμάτων, θέλουν έναν ανεξάρτητο υποψήφιο που είναι διατεθειμένος να εισακούσει τους δικούς τους προβληματισμούς αλλά και να ανταποκριθεί στις δικές τους προσδοκίες. Και στο αυτό πρόσωπο που περιγράφεται λοιπόν. Βλέπουν αυτόν τον υποψήφιο. Ναι, αυτό που περιγράφεται, γιατί δεν μπορούσε να ισχύσει και για τον κύριο Μαυρογιάννη. Δεν είναι παρόμοια τα χαρακτηριστικά. Σας λένε ότι και εκείνος είναι ανεξάρτητος και εκείνος υπήρξε στην υπηρεσία του Νίκου Αναστασιάδη, αλλά διεφώνησε με ό,τι διαφώνησε. Ναι, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ του κύριου Χριστοδουλίδη και του κύριου Μαυρογιάννη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ένας πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος, ο οποίος δεν σχετίζει και δεν εξαρτάται τη δική του υποψηφιότητα από την υποστήριξη του οποιοδήποτε κόμματος. Ο κύριος Μαυρογιάννης έχει δηλώσει ότι βάζει υποψηφιότητα επειδή τον στηρίζει το ΑΚΕΛ. Εξαρτάται τη δική του υποψηφιότητα στη στήριξη του ΑΚΕΛ. Και αυτό είναι καθόλου σεβαστό. Επομένως, δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να ρωτήσουμε ποιες είναι οι θέσεις του κύριου Μαυρογιάννη στην οικονομία. Οι θέσεις του κύριου Μαυρογιάννη στην οικονομία θα είναι οι θέσεις του ΑΚΕΛ. Τις γνωρίζουμε. Επομένως, δεν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Από την άλλη, ο κύριος Χριστοδουλίδης αυτή την περίοδο κάνει επαφές μαζί με οργανωμένα σύνολα, με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, με κόμματα, για να συγκεντρώσει εισηγήσεις, προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν την κοινωνία, τους πολίτες, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Και αυτές τις επαφές τις μετουσίωσε σε προτάσεις που υπάρχουν, τις είδατε. Και είναι αυτές που σας επέτρεψαν να συνεργαστείτε. Το λέω γιατί θέλω να απαντήσετε σε αυτή την κατηγορία ότι στην ουσία κάνετε γάμο με πρικοσύμφωνο και όχι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία. Σε έχουν κατηγορήσει για πρικοσύμφωνο ότι υιοθετήσαμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή την προεκλογική. Εμείς ελπίζουμε κάπου να ανεβεί το επίπεδο της συζήτησης. Γιατί είναι πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και θέλουν να ακούσουν πραγματικές λύσεις. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα περίγραμμα θέσεων με προτάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα που εμείς πιστεύουμε ότι απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Και έχουμε δώσει αυτές τις προτάσεις στον κύριο Χριστοδουλίδη.
Μας έχει πει ότι θα τις ενσωματώσει στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του. Μαζεύει και άλλες προτάσεις. Ο ίδιος έχει διαμορφώσει και άλλες προτάσεις και πιστεύουμε ειλικρινά ότι όλες αυτές οι προτάσεις μαζί και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις δικές του θέσεις σε ειδική συνεδρία της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πολλές φορές νομίζω μέχρι τον Φεβράριο. Ευχαριστώ.